Έχει το όνομα του Χριστού. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το θήτα κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο και το 18 εδάφιο. Θήτα 18, 9 κεφάλαιο, 18 εδάφιο, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και ενώ αυτός προσήφιε το κατά μόνας, ήσαν μετ' αυτού οι μαθητές. Και ρώτησαν αυτούς λέγον, τι να με λέγουσιν οι όχλοι ότι είμαι? Οι δε αποκριθέντες είπων, Ιωάννην τον βαφτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι ανέστη της των αρχαίων προφητών. Είπε δε προς αυτούς, εις δε τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Πέτρος είπε, τον Χριστόν του Θεού. Ο δε προσέταξεν αυτούς φοδρός και παρήγγειλε να μη υποσυνισμού δέναν τούτο. Λοιπόν, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Έλεγε δε προς πάντας, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτόν και σηκώσει τον σταυρόν αυτού καθημέραν και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει την ζωήν αυτού, ένε και νεμού, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί? Διότι ως της επεσχυνθεί διε με και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξα αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε προς εσάς, είναι την έστον εδώ εισταμένων ή την εσ δε θέλου συγγευθεί θάνατο έως σου είδωση την Βασιλείαν του Θεού. Μετά δε τους λόγους τούτους παρήλθον έως 8 ημέρε και παραλαβών των Πέτρων και Ιωάννην και Ιάκωβων, ανέβη εις το όρος δια να προσευχηθεί. Και ενώ προσευχήθη, προσήφιετο, ηλιώθη η όψης του προσώπου αυτού και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά εξατστράπτοντα. Και ειδού άνδρες δύο συνελάλουν με ταυτού ήτινες ήσαν Μωυσής και Ηλίας. Ήτινες φανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατον αυτού τον οποίον έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και με ταυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπνου και ότε εξύπνησαν είδον τη δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας τους συσταμένους με ταυτού. Και ενώ αυτοί εχωρίζοντο από αυτού, είπε ο Πέτρος προς τον Ιησούν, «Επιστάτα, καλόν είναι να είμεθα εδώ και ας κάμωμεν τρία σκηνάς, μία δι' εσέ και δια τον Μωυσήν μία, μία δια τον Ηλίαν μη εξεύρων τη λέγει». Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα, ήλθε νεφέλη και επεσκίασεν αυτούς και εφοβήθησαν ότε εισήλθον εις την νεφέλην και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούεται». Και αφού έγινε η φωνή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί εσιώπησαν και προς ουδένα είπων εν εκείνες τες ημέρες, ουδέν εξ όσων είδων. Αμήν. Ο Κύριος μας συνήθιζε να προσεύχεται κατά μόνας, μόνος του, γνωρίζοντας ότι είναι μόνος του. Στη ζωή αυτή είναι μόνος του. Ο χριστιανός είναι μόνος του. Ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων, ο κάθε ένας από μας είναι μόνος του. Ακόμη και αν έχει πολυπληθή ή πολυπληθέστατη οικογένεια, είναι μόνος του. Μόνος του γεννήθηκε, μόνος του θα μεταβεί από τη ζωή αυτή στην άλλη ζωή, μόνος του θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού και μόνος του θα αποφασίσει στη ζωή αυτή ποιος πρέπει να είναι, πώς πρέπει να ζει, γιατί πρέπει να ζει έτσι, ώστε μόνος του να είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Ενώ προσήφιεται λοιπόν μόνος του, οι μαθητές ήταν πλησίων,
διοικούμενος απολύτως από τον Πατέρα του το Θεό, καθώς είχε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρων, εσηκώθη και καθώς είναι ομολογημένο από τον ίδιον και γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι εγώ δεν ήρθα να λαλήσω τα δικά μου λόγια αλλά του Πατέρα μου τα λόγια και δεν ήρθα να πράξω τα έργα τα δικά μου αλλά ο Πατέρας μου πράττει τα έργα τα δικά μου, λόγια λοιπόν Θεού βγήκαν από το στόμα του ερωτώντας ερώτηση κρίσιμων για την πορεία και τη ζωή των μαθητών του. Τι να με λέγουσι η όχλη ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Και οι μαθητές είπαν όσα μπορούσαν να πούν, γιατί υπήρχαν και άλλα που δεν μπορούσαν να πούν. Είπαν ότι νομίζουν ότι είσαι, λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λένε άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας ο προφήτης, άλλοι λένε ότι είσαι ένας εκ των ανεστημένων προφητών και δεν είπαν ότι άλλοι λένε ότι είσαι ο Βελζεβούλ ο άρχον των δαιμονίων ή ότι είσαι ένας δαιμονισμένος άνθρωπος. Πολλά λένε οι όχλοι. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι τι λες εσύ για, ότι είναι ο Χριστός για σένα, για τη ζωή σου. Τι είναι ο Χριστός? Είναι ο Θεούλης που θα σου λύνει τα προβλήματα? Είναι ο Θεός ο αληθινός που εσύ θα του λες τι να κάνει στη ζωή σου, έστω και με ηκεσίες και προσευχές? Είναι ο Θεός που εσύ θα κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου και θα του λες έλα τώρα διόρθωσέ τα γιατί τα έκανα χάλια? Ή είναι ο Κύριός σου και εσύ δούλος που ρωτάς κάθε φορά Κύριε τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να πω, πώς θέλεις να είμαι, πώς θέλεις να ζω? Είσαι ο Κύριος και είναι ο δούλος ή είναι ο Κύριός σου και είσαι ο δούλος? Τι να με λέγετε εσείς ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και ο Πέτρος, ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, με αποκάλυψη Θεού του είπε «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο προσδοκόμενος και ερχόμενος κατά τας γραφάς Μεσσίας. Είσαι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Είσαι αυτός που θα βασιλεύσεις όλη τη γη». Και ο Κύριος του είπε «Πέτρο, αυτό που λες δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου ο ουράνιος. Δεν διδάσκεται, δεν ανακαλύπτεται, δεν μαθαίνεται, ούτε καν συστήνεται. Αυτό είναι αποκάλυψη Θεού. Για το τι νομίζεις ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου, η σωστή απάντηση είναι αποκάλυψη Θεού. Είναι μια εικονίτσα, ένας Χριστούλης, ένα μωράκι που μεγάλωσε η Παρθένος Μαρία. Ό,τι λένε οι άνθρωποι του κόσμου, ένα γαλματάκι. Είναι κάποιος που ήταν καλός άνθρωπος, προφήτης, που ευεργέτησε τους ανθρώπους, αλλά όχι ότι αναισθήθηκε όλας, μην είμαστε φανατικοί. Για να καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, σε ποια κατάσταση είμαστε, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας, τι είναι ο Ιησούς Χριστός για μας? Εάν ομολογήσουμε ότι είναι ο Κύριος και είμαι δούλος Του, δούλη Του, γιατί είναι γεγραμμένο «Έτι εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου στους δούλους μου και στις δούλες μου». Εάν είσαι δούλος και περιμένεις να ακούσεις τι διαταγή θα σου δώσει και αν ομολογείς ότι είναι ο Κύριος, ο Κύριός σου, τότε άκουσε τι είπε παρακάτω στους μαθητάς. Αυτό μην το πείτε τώρα σε κανέναν, αλλά πρέπει να γνωρίσετε πρώτον ότι εγώ ήλθα στη γη για να αναστηθώ, για να γίνω ο πρωτότοκος των νεκρών. Εγώ ήλθα στη γη για να ανέβω στα δεξιά του Πατρός.
Ήρθα στη γη γιατί ο πατέρας μου με έστειλε να είμαι Κύριος, βασιλεύς των βασιλέων, Κύριος των κυρίων. Ήρθα στη γη για να σώσω τους ανθρώπους. Ήρθα στη γη για να δημιουργήσω ένα καινούργιο λαό που θα πιστεύει στην Ανάστασή μου. Ήρθα στη γη για να δοξάσω τον Πατέρα μου τον ουράνιο, για να δημιουργήσω ένα λαό που την άδεια βασιλεία των ουρανών, γιατί δεν είναι καλόν και στον Θεό να είναι μόνος, και την άδεια τη βασιλεία των ουρανών, όπου υπάρχουν πολλά οικίματα κενά, ήρθα να παραλάβω Υιό, Υιούς, δούλους που θα τους καταστήσω όμοιους με μένα. Αλλά για να συμβεί αυτό, για να λάβω πάσαν την εξουσία στον ουρανό και στη γη, για να λάβω το αιώνιο σώμα, σαν άνθρωπος να γίνω όμοιος με το Θεό, πρέπει πρώτα να πάθω πολλά. Δεν μπορώ να αναστηθώ. Δεν μπορεί ο Θεός να με αναστήσει αν δεν πάθω πολλά. Εάν δεν καταφρονηθώ από τον πρεσβυτέρων και τον αρχιερέων και τον γραμματέων, και αν δεν θανατωθώ για τον κόσμο αυτό, τότε δεν μπορώ να αναστηθώ. Δεν γίνεται ο πατέρας μου να με αναστήσει. Τον άκουσε ο Πέτρος και είπε: «Νηγέννητο εις εσένα, Κύριε, γίνε έλεος, λυπήσου τον εαυτό σου». Αυτή είναι η ανθρώπινη, όχι βέβαια και τόσο φανατικός, Κύριε. Να περιφρονηθείς, να καταφρονηθείς, να ταλαιπωρηθείς, να θανατωθείς και τότε θα αναστηθείς, όχι κι έτσι. Όχι κι έτσι. Και η απάντηση του Κυρίου ήταν: «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Και το ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, το κρίσιμο είναι: τι φρονείς, τι φρονώ, τα του Θεού ή τα των ανθρώπων? Εάν φρονώ τα των ανθρώπων, τότε θα θέλω να σώσω τη ζωή μου. Και ο Κύριος λέει: «Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα την απολέσει». Αν όμως φρονώ τα του Θεού, τότε οικειοθελώς θα απολέσω τη ζωή μου χάριν του Χριστού και ο Κύριος θα με σώσει. Τι θα πει «θα απολέσω τη ζωή μου»? Νεκρός για την αμαρτία, ζωντανός για τον Χριστό. Νεκρός για τον κόσμο, ζωντανός για τη βασιλεία του Θεού. Νεκρός για τα έργα της ζωής αυτής, τα μάταια, ζωντανός για το έργο του Θεού. Άδοξος, δεν έχεις το είδος των ανθρώπων τούτων, έχεις άλλο είδος, το είδος του περιφρονημένου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ακούστε, λέει, μαθητές που έχετε αποκάλυψη ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Κύριος και θέλετε εσείς να είστε δούλοι μου. Εάν θέλετε να είστε δούλοι μου και να έλθετε ο πίσω μου, θα πρέπει πρώτα να απαρνηθείτε τον εαυτό σας. Όπως εγώ απαρνήθηκα και εκένωσα τον εαυτό μου από τη δόξα του Θεού, έτσι και εσείς θα πρέπει να απαρνηθείτε τον εαυτό σας από τη δόξα των ανθρώπων. Και αν απαρνηθείτε τον εαυτό σας από κάθε τι το ένδοξο, γιατί ό,τι είναι μεγάλο ενώπιον των ανθρώπων είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού, τότε μόνο θα μπορείτε να σηκώνετε το σταυρό σας κάθε μέρα και να ακολουθείτε εμένα. Γιατί χωρίς το σταυρό σου αιώνια ζωή δεν υπάρχει. Χωρίς την
εκούσια υποδούλωσή σου. Αιώνια ζωή δεν υπάρχει χωρίς το φρόνημα του Θεού. Αιώνια ζωή δεν υπάρχει. Με το φρόνημα των ανθρώπων αιώνια ζωή δεν υπάρχει. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο, αλλά φροντίζετε να μεταμορφώνεστε δια της συνεχόμενης ανακαινήσεως του νοός σας, δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε τότε όταν δεν μοιάζετε στον κόσμο, απαρνείστε τα του κόσμου, περιφρονείτε τα του κόσμου και εκλέγετε το φρόνημα του Θεού, τότε θα σας αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και με αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, τότε ο Ιησούς Χριστός θα εργάζεται εν δυνάμεις στη ζωή σας, για να μην είσαστε επιλύσμονες ακροατές του Λόγου, αλλά εκτελεστές του Λόγου. Και προσέξτε δύο παγίδες. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ποια είναι η επιθυμία σου, η επιδίωξή σου να κερδίσεις τον κόσμο? Ο Θεός λέει ότι θα ζημιωθείς την ψυχή σου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει δύο κυρίους. Ή τον έναν θα αγαπήσει τον κόσμο και τον άλλον θα μισήσει τη Βασιλεία του Θεού, τον δρόμο τον τεθλιμένο και την θύρα τη στενή, ή τον έναν θα αγαπήσει τον Ιησούν Χριστόν και τον άλλον τον κόσμο και τα του κόσμου θα τα περιφρονήσει. Δεν μπορείς να περπατάς με δύο φρονήματα. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Δεν μπορείς να έχεις το φρόνημα των ανθρώπων και το φρόνημα του Θεού. Δεν μπορείς η επιθυμία της καρδιάς σου να κερδίσεις τον κόσμο. Θα τον κερδίσεις, αλλά θα σημειωθεί στην ψυχή σου. Γι' αυτό ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Μεταμορφωνόμενοι κάθε μέρα δια της συνεχόμενης ανακαινήσεως του νόου σας, δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να βρίσκει γόνιμο έδαφος ο Θεός για να αποκαλύπτει το θέλημά Του και να σας δίνει και τη δύναμη Του, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να περπατάτε σε αυτό από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού να κάνει σας πάντοτε να θριαμβεύετε και να μπορείτε να ομολογείτε τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η πρώτη παγίδα του κόσμου, επιθυμία μέσα από την οποία πειράζεται ο άνθρωπος του Θεού. Θέλει να κερδίσει τον κόσμο, αλλά ζημιώνεται στην ψυχή του. Θέλω να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών και κερδίζω τα πάντα. Και το δεύτερον, ο φόβος της ντροπής στην ομολογία. Διότι όποιος επεσυνθεί διεμέ και τους λόγους μου, όποιος ντρέπεται για μένα και τα λόγια μου, τα κρύβει, τα βάζει κάτω από το μόδιο, κρύβεται. Δι' αυτόν τον άνθρωπο ο Υιός του ανθρώπου Ιησούς Χριστός εκείνη την ημέρα θα ντραπεί. Θα ντραπεί για αυτόν. Τι να σε κάνω, τι δούλος μου, τι παιδί μου, τι άνθρωπος, τι γυναίκα, τι νέος, τι νέα, ντρέπομαι για σένα. Για σκεφτείτε, αδερφοί. Κύριε μου, βοήθησέ μας. Ντρέπεσαι για το Χριστό? Ο Χριστός ντρέπεται για σένα.
Ντρέπεσαι για τα λόγια του. Ο Χριστός ντρέπεται για σένα. Ο Θεός θα μας φυλάει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε παρησία, αδερφοί. Χρειαζόμαστε να μην συμμορφωνόμεθα με τον κόσμο, αλλά να μεταμορφωνόμεθα δια της ανακαινήσεως του νοός μας, δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και ο Θεός να μας δίνει δύναμη και παρησία με το Πνεύμα του το Άγιο, για να μην κάνουμε το Χριστό να ντρέπεται για μας μπροστά στο διάβολο που τον ονειδίζει. Να μην κάνουμε το Χριστό και να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση μπροστά στο διάβολο. Σιγά! Δεν τον βλέπεις πως ντρέπεται να πει ότι είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος? Πως ντρέπεται να πει ότι τον αναγέννησες, τον βάφτισες με Πνεύμα Άγιο, ότι είσαι στην, τον πρόσθεσες στην Εκκλησία του? Σιγά! Αν ντρέπεσαι για τον Χριστό στο σχολείο σου, στη δουλειά σου, στη ζωή σου, στη γειτονιά σου, μάθε ότι ντρέπεται ο Χριστός για σένα. Ντρέπεται. Και αντί να κάνουμε τον Θεό να δοξάζεται δια του Ιησού Χριστού, τον κάνουμε ακόμη και να βλασφημείτε το όνομά του. Για σκεφτείτε, αδερφοί, Υιοί του Φωτός, τα παιδιά του Θεού, να ξεφτιλίζουν το Χριστό μέσα στον πνευματικό κόσμο. Για σκεφτείτε το λίγο. Αυτός στον οποίον χρωστάμε τα πάντα, είμαστε χρεώστες, του χρωστάμε τη ζωή μας, την πνοή μας, τα πάντα, να ντρέπεται για μας. Και συνεχίζει όμως, ανάμεσα σε εσάς υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα γευθούν θάνατο, γιατί είναι γεγραμμένο «Πάσος τη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα». Είναι κάποιοι από εσάς που δεν θα γευθούν θάνατο μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού. Πας λοιπόν, ομολογεί ο Ιησούς Χριστός, «Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει, και πάσο στη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θα πεθάνει στον αιώνα». Πιστεύεις τούτο? Να λοιπόν τώρα που ξεχωρίζει τα πράγματα ανάμεσα στους μαθητάς του ο Κύριος. Οι μαθητές που θέλουν και επιθυμούν να κερδίσουν τον κόσμο, ή οι μαθητές που ντρέπονται το όνομα του Χριστού και τα λόγια του Χριστού, και οι μαθητές που θέλουν να κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού και είναι περήφανοι, ευγνώμονες για το όνομα του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο «Ο καυχόμενος εν Κύριο ασκαυχάται». Και αφού τους έδωσε να καταλάβουνε, τους λέει «Ελάτε τώρα να σας δείξω να πάρετε μια γεύση από την αιωνία ζωή». Και παίρνει μόνο τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, γιατί ο Θεός εκλέγει. Εκλέγει ανάμεσα στους όχλους τους μαθητάς, ανάμεσα στους μαθητάς τους 12 Αποστόλους, και ανάμεσα στους 12 Αποστόλους τους 3 ιδιαίτερους που θα σηκώσουν τον ονειδισμό και το βάρος του ονόματος του Χριστού. Και αφού τους ανεβάζει σε όρος υψηλών, δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο να σκαρφαλώσει σε όρος υψηλών, αλλά ο Χριστός μπορεί να σε ανεβάσει. Και αφού ανέβει αυτός στο όρος το υψηλών για να προσευχηθεί, οι μαθητές κοιμήθηκαν και ενώ αυτός προσευχότανε, λέει η Γραφή, το πρόσωπό του εγένετο έτερον είδος.
έτερον είδος, άλλον είδος ανθρώπου, ανεστημένου. Τα ημάτια του έγιναν λευκά εξαστράπτοντα και δίπλα του δύο άντρες με δόξα, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Μωυσής που είναι το πρότυπο της Παλαιάς Διαθήκης, που θα λάβει μέρος και έλαβε μέρος στην αιώνια ζωή με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρέλαβε το σώμα του Μωυσή, καθώς τσακώνονταν με τον διάβολο και τον σατανά. Και ο Ηλίας, το πρότυπο της Εκκλησίας, που θα λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών με την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα παραλάβει ο Χριστός. Και έλεγον την έξοδον αυτού. Τι ωραία λέξεις. Δεν λέει περί του θανάτου, αλλά αυτό εννοεί. Συνομιλούσαν με τον Χριστόν για την έξοδο του από τα δεσμά της σάρκας στην ελευθερία του πνεύματος, από τα δεσμά της φυσικής ζωής στην ελευθερία της αιώνιας ζωής. Αδελφοί, μιλάμε για αιώνια ζωή. Μιλάμε για αιώνια ζωή. Όχι με το φθαρτό αυτό και το θνητό αυτό, αλλά το φθαρτό αυτό θα ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό αυτό θα ενδυθεί αθανασία. Γι' αυτό μιλάμε, λέει στους μαθητάς. Γι' αυτό σας λέω, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου για αιώνια ζωή, πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώνει το σταυρό του κάθε μέρα, εμένα να ακολουθεί τον Κύριο και αυτός δούλος. Και γι' αυτό λέει, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτού εδώ στον κόσμο θα τη χάσει, και όποιος απολέσει τη ζωή αυτού εδώ στον κόσμο θα τη σώσει, αιώνια ζωή. Σήμερα να φύγουμε, αδερφοί, με αυτό το μήνυμα. Αιώνια ζωή, άφθαρτο, αθάνατο, αιώνιο σώμα. Θέλομεν βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αξίζει τον κόπο να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώνουμε το σταυρό μας, να περιφρονήσουμε τις επιθυμίες για να κερδίσουμε τον κόσμο αυτό και να πάρουμε την απόφαση να ομολογούμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όχι με τα λόγια μας και με τη ζωή μας. Να ζήσουμε κατά την εικόνα και την ομοίωση του ανθρώπου Χριστού Ιησού. Αν χρειαστεί, περιφρονημένη και απεριμένη από τους ανθρώπους. Αλλά όμως δόκιμοι ασθενειών, άνθρωποι θλίψεων, υποτεταγμένοι στον Ιησού Χριστόν τον Κύριό μας. Αξίζει τον κόπο. Όταν ξύπνησαν οι μαθητές και είδαν τον Ιησούν με έτερον πρόσωπον, με έτερον είδος προσώπου και με ρούχα απαστράπτοντα, και είδαν εν τη δόξη το Μωυσή και τον Ηλία, η ψυχή τους πόθησε την αιώνια ζωή. Και του λένε, Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Να μείνουμε εδώ για πάντα. Το έχεις αισθανθεί ποτέ στο όρος το υψηλόν, μέσα στο ταμείο σου? Έχεις αισθανθεί ότι δεν θέλεις να φύγεις ποτέ? Αν δεν το έχεις αισθανθεί, χάνεις πολλά. Ο Θεός θέλει να μας το χαρίζει, όχι να μας το χαρίσει. Να έρθει η παρουσία του Θεού. Αλληλούια. Αδελφοί, ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σου εξητούντας Αυτόν. Λίγο χρόνο έχουμε μπροστά μας, μη χάνουμε την ευκαιρία. Μένοντας έξω από το ταμείο μας, μη χάνουμε την ευκαιρία
να απολαμβάνουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία μας αποκαλύπτει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Μη χάνεις την ευκαιρία, αδερφέ, ταλαιπωρούμενος με τις ματαιότητες. Όλα αυτά φεύγουνε. Λίθος επί λίθο δεν θα μείνει. Αλλά ο Θεός θέλει να γνωρίσει τη μεταμόρφωση του σωτήρα σου. Θέλει να τον δεις ένδοξο, όπως τον είδε ο Ιωάννης στην Πάτμο. Θέλει να σε πάρει, να σε ανεβάσει έως τρίτου ουρανού. Θέλει να σε πάρει, να σε ξεναγήσει, για να καταλάβεις τις υποσχέσεις του, ώστε να πεις σαν τον Απόστολο Παύλο: εγώ πήρα απόφαση ένα πράγμα να γνωρίζω Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εσταυρωμένο! Μη χάνουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την ευκαιρία που ο Θεός μας δίνει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας να απολαμβάνουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα. Εισέλθε στο ταμείο σου, κλείσας την πόρτα, και εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας ο ουράνιος που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, και όχι μόνο αυτό, και θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Αλληλούια. Δεν ήξεραν όμως τι έλεγαν ο Πέτρος που είπε για τρεις σκηνές. Και ενώ έλεγε ο Πέτρος αυτά, ήρθε η ενέργεια του Θεού, ο Θεός των ενεργημάτων, και σκέπασε όλους αυτούς με μία νεφέλη. Αλληλούια. Εγώ αυτή την νεφέλη πριν να αναγεννηθώ είδα, και μέσα από αυτή την νεφέλη μου μίλησε ο Χριστός. Πιστεύω ότι είναι η ίδια. Μία είναι η νεφέλη. Θέλεις πράγματι να μάθεις τι πρέπει να κάνεις? Και το στόμα μου είπε μόνο το αμήν, Κύριε. Εάν όμως μάθεις, αυτό πρέπει να κάνεις. Ξύπνησα. Το στόμα μου είπε πάλι αμήν, Κύριε. Και σηκώθηκα και γύριζα γύρω γύρω στο γραφείο, και ήξερα ότι ήταν ο Θεός. Και η νεφέλη αυτή είναι για μας, αδερφοί. Είναι για σένα. Και μέσα από την νεφέλη ο Θεός δεν λέει τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Αυτός τον οποίον έκανες Κύριό σου είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Αλλά πρόσεξε, Αυτόν να ακούς. Επαναλαμβάνω. Αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθημαι. Αυτός είναι ο Υιός και Λόγος μου. Αυτός τον οποίον εσύ έκανες Κύριό σου, αποδέχτηκες Κύριό σου και στον οποίον εδουλώθεις. Πρόσεξε όμως, Αυτόν να ακούς. Αλλά Αυτόν να ακούς μέσα από το Λόγο Του το γεγραμμένο, και να μην τον τρέπεσαι. Αυτόν να ακούς μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να σου μιλάει σαν φίλος προς τον φίλο αυτού, γιατί ο Χριστός θέλει να γίνεις φίλος του, καθώς αυτός είναι φίλος σου. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, φίλους μου σας λέγω, διότι ό,τι άκουσα από τον Πατέρα μου σας είπα. Πήγαινε λοιπόν μες στο ταμείο σου να γίνεις φίλος του Χριστού. Σε περιμένει, γιατί είναι φίλος σου. Επαναλαμβάνω, πήγαινε στο ταμείο σου να σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας σου και να του ζητήσεις να γίνεις φίλος του Χριστού. Για να μιλάτε στόμα με στόμα όπως ο φίλος στον φίλο αυτού. Αυτού ακούετε. Και αφού έγινε η φωνή αυτή, ξαφνικά διαλύθηκαν όλα τα πνευματικά και ο Ιησούς ο άνθρωπος έγινε μόνος. Αυτοί λοιπόν μάρτυρες της Βασιλείας του Θεού,
σιωπούσαν και προς κανέναν, προς ουδένα εν εκείνες τις ημέρες δεν είδον, δεν είπον ουδέν εξ όσων είδον. Αλλά πολύ αργότερα ο Απόστολος Πέτρος, πολλά χρόνια αργότερα, 30 χρόνια, 35 χρόνια αργότερα, λέει: «Διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτες γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος». Θέλεις να γίνεις αυτόπτης της εκείνου μεγαλειότητος? Μπορείς, αδερφέ. Διότι έλαβε παρά Θεού και Πατρός τιμή και δόξα σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, όταν ήλθε εις Αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης: «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην, αυτού ακούετε». Και ταύτην την φωνή, αλληλούδια, ακούσαμε εξ ουρανού ελθούσα, όντες με ταυτού στο όρος το υψηλόν, το Άγιον, που είναι το ταμείο σου. Δεν χρειάζεται να ανέβεις στον Όλυμπο και είναι οι 12 θεοί. Στο ταμείο σου είναι ο ένας και ο αληθινός Θεός. Εκεί είναι το όρος το Άγιον. Εκεί σε περιμένει ο Χριστός να σου αποκαλύψει τη μεγαλοπρεπή δόξα Του. Αμήν.